Ένα ακόμα μαθηματικό εργαλείο άμεσης χρησιμότητας για τη φυσική είναι οι γραφικές παραστάσεις. Τι είναι τώρα η γραφική παράσταση? Είναι η απεικόνιση της σχέσης δύο μεταβλητών. Έστω δύο μεταβλητές, χ και ψ. Δείτε στον πίνακα τις τιμές τους. Έχουν σχέση μεταξύ τους? Φυσικά, το ψ προκύπτει αν υψώσουμε το χ στο τετράγωνο. Δηλαδή η σχέση τους εκφράζεται από τη συνάρτηση ψ ίσον χ στο τετράγωνο. Πώς θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε τα ζευγάρια των τιμών των χ και ψ? Με τη βοήθεια ενός συστήματος αξώνων συντεταγμένων. Θα τοποθετούσαμε πάνω στο επίπεδο σημεία, των οποίων η τετμημένη είναι το χ και η τεταγμένη είναι το ψ. Τώρα θα μου πείτε, τι δουλειά έχει η φυσική με αυτά? Αν μελετάμε για παράδειγμα την κίνηση ενός σώματος, μας ενδιαφέρει πού βρίσκεται το σώμα αυτό κάθε χρονική στιγμή. Αν λοιπόν το σώμα μας κινείται πάνω σε μία ευθεία, θέλουμε να ξέρουμε τη θέση του χ για κάθε χρονική στιγμή τ. Κάποιες φορές λοιπόν σχεδιάζουμε τη σχέση αυτή της μεταβλητής της θέσης χ με τη μεταβλητή του χρόνου τ, δηλαδή τη γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ ίσον εφ του χ. Τώρα, να δούμε κάποιες από τις γραφικές παραστάσεις που πρέπει να γνωρίζουμε για τη φυσική. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ ίσον αχ και β, που είναι μία ευθεία. Το διάγραμμα της θέσης σε σχέση με τον χρόνο στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι αυτής ακριβώς της Μα και το διάγραμμα της ταχύτητας σε σχέση με το χρόνο στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση είναι αυτής της μορφής. Εδώ τώρα βλέπετε τη γραφική παράσταση της θέσης ενός κινητού σε σχέση με το χρόνο. Είναι μια συνάρτηση της μορφής ψ ίσον α ή μήτωνο, ωμέγα τάφ και φ και αφορά το είδος της ευθύγραμμης κίνησης που λέγεται απλή αρμονική ταλάτωση. Πώς τώρα αν μου ζητηθεί μια γραφική παράσταση θα αναγνωρίσω τη μορφή της? Για παράδειγμα, αν μου ζητηθεί η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας ενός σώματος σε σχέση με την ταχύτητα, αρκεί στον τύπο να κάνω την αντιστοίχηση. Το K αντιστοιχεί στο ψ των μαθηματικών και η ταχύτητα U στο χ. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι το ζητούμενο είναι γραφική παράσταση συνάρτησης της μορφής ψ ίσον αχ τετράγωνο. Δηλαδή πρόκειται για μία παραβολή. Άραγε, πώς είναι η μάζα του σώματος στην περίπτωση της γραφικής παράστασης που βλέπουμε εδώ? Μπορούμε να δούμε τη μορφή μιας γραφικής παράστασης online. Δείτε εδώ. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης χ ίσον ημίτωνο 201 τ συν ημίτωνο τ. Από τ ίσον 1 έως τ ίσον 2. Ας θυμηθούμε, η εντολή της σχεδίασης είναι plot, ενώ το συνημίτωνο είναι το cos, ενώ το ημίτωνο είναι το sin. Αυτά προς το παρόν. Χαιρετώ.